Όλη η Κύπρος παίζει με 111 ευρώ bonus εγγραφής στη winmaster.com.cy. Ο Ταραλίδης με πολύ δύναμη δίπλα από την εστία του Πάρντο. Φραγκέσκου κοντά ο Σεμέδο, κρατάει ο Φραγκέσκου, ψάχνει να βρει τον Ντουβεντρού, το γύρισμα Βασίλειεφ, ευκαιρία, γκολ 1-0 η Αλκή. Στην πρώτη σπουδαία ευκαιρία που έχει στο παιχνίδι με τον Βασίλειεφ, ο Βούλγαρος επιστρέφει με γκολ στην αθάνατη, ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ. Η κάθετη που βγαίνει για τον Ντουβεντρού, μόνος του έχει χάσει τον παίχτη ο Μαρτίνος Χριστοφή και αυτός θα νικήσει στο τελείωμα της φάσης τον Αραμπατζή για να κάνει το 0-1 στην αναμέτρηση στο 19ο λεπτό. Ο Σεμέδο, ο Τιγκρουτζά, έχει χώρο ο Μπιλάλ, η πάσα για τον Σεμέδο, δεν υπάρχει offside. Χαμηλά το γύρισμα, ευκαιρία ο Ντουβεντρού πάνω στον Ψάλτη, νομίζω είναι ο Ψάλτης. Να δούμε αυτό το φάουλ με τον Πατσέκο, κεφαλιά έξω, μεγάλη ευκαιρία. Ψάλτης, η σέντρα που βγαίνει, κεφαλιά προς τα πίσω, ο Γεωργιάδης, ευκαιρία, ο Εμεγκάρα για το σούτ θα το κάνει, γκολ 1-1. Ισοφαρίζει ο Ερμής, με λάθος αντίδραση της άμυνας της Αλκής, 1-1 ο Εμεγκάρα, ποιος άλλος. Το λάθος από την απομάκρυνση, την προσπάθεια από τον Εγκομό και έρχεται ο Εμεγκάρα με πολύ χώρο να κάνει ένα δυνατό σούτ, να νικήσει τον Πάρντο και να κάνει το Ερμής Αλκή 1-1 στην αναμέτρηση στο 34ο λεπτό. Ο Πατσέκο με αρκετό φάλτσο κεφαλιά, γκολ 2-1. Πάλι λάθος από την άμυνα της Αλκής. Να λοιπόν που ο Τσούμου αυτή τη φορά θα βρεθεί στο σωστό σημείο. Ερμής Αλκή 2-1. Κοιτάξτε εδώ το λάθος από την άμυνα της Αλκής. Πάρα πολύ κακή αντίδραση από τον Φραγκέσκου περισσότερο, ο οποίος ήταν πιο κοντά στην μπάλα. Ο Πάρντο δεν μπορεί να κάνει κάτι εκεί. Στο σημείο που πήγαινε μόνο ο Τσούμου, που μόνο ευχαριστώ δεν λέει, για να κάνει το Ερμής Αλκή 2-1. Μέσα στην περιοχή ο Ντουβεντρού, ευκαιρία το σούτ έξω. Καλή στιγμή, πολύ καλή στιγμή για την Αλκή. Άρη, ποιος θα βγει, έχουμε μάθει. Θα βγει ο Εγκομό. Ο Εγκομό στον χώρο του κέντρου. Λοιπόν, ευκαιρία με τον Τσούμου για το 3-1. Μεγάλη φάση, θα το κάνει, θα το κάνει. 3-1. Ο Τσούμου πάει να γίνει ο MVP του αγώνα τη στιγμή που με δύο δικά του γκολ. Κοιτάξτε εδώ πού είναι ο Εμεγκάρα και πώς με την γυριστή κεφαλιά, κανένα offside, θα ξεφύγει από τον Λοϊζίδη. Να δω το replay, δεν φάνηκε καλά ποιος είναι ο ακραίος εκείνη αμυντικός. Ο Τσούμου μόνος του απέναντι στον Πάρντο, δεν μπορεί ο τελευταίος να αποσοβεί στον κίνδυνο. 3-1 πλέον ο Ερμής. Με τον Τιγκρουτζά ζητάει στην άλλη πλευρά μπάλα ο Βασίλειεφ. Κράτησε ο Τιγκρουτζά υπό την πίεση του Πατσέκο. Θα επιχειρήσει ένα σου δυνατό. Έφυγε μπάλα από τα χέρια του Αραμπατζή, αλλά θα μαζέψει. Θα δούμε εδώ την προσπάθεια με τον Βασίλειεφ. Η κόντρα δεν βγαίνει, προβολή, μεγάλη ευκαιρία. Αν έβρισκε μπάλα, δεν αποκλείω να απειλούσε με ένα δεύτερο γκολ για την ομάδα του στο σημερινό παιχνίδι. Σεμέδο, το σου δυνατό γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Βίλι Σεμέδο. Τρομερό γκολ. Κοιτάξτε εδώ πώς παίρνει την μπάλα. Έχει κοντά του τον Ψάλτη και από πού θα τη στείλει, στην γωνία του Αραμπατζή για το Ερμής Αλκή 3-2. Έβγαλε έναν παίκτη που είχε αρκετά προβλήματα σήμερα και δεν έβγαλε ενέργεια. Ο λόγος για τον Θα δούμε εδώ Μιλάν. Το σου, την μπάλα λίγο έξω από την εστία. Για να δούμε αν θα υπάρχει εκ νέου ανατροπή στο παιχνίδι. Ο Φραγκέσκου, η κεφαλιά πέρασε από όλους. Ευκαιρία για την Αλκή. Σου δεν βγαίνει. Τώρα η προσπάθεια, δυνατό, έξω, μεγάλη ευκαιρία με τον Σέργιο Αβραάμ. Ο μικρός είναι πάλι πρωταγωνιστής στην φάση, δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η Αλκή στο προσκήνιο με τον Μαρτίνο Χριστοφή να διώχνει τον Εμεγκάρα να παίρνει, να είναι γρήγορος, να θέλει να περάσει τον Θεοχάρους. Ο Εμεγκάρα θα κάνει το γύρισμα για τον Γουίξ, ευκαιρία για το 4-2. Ο Θείο Γουίξ θα το κάνει ή όχι, κρατάει μπάλα ο Γουίξ, ο Εμεγκάρα, ο Πάρντο. Απίστευτη ευκαιρία για τον Ερμή, πραγματικά απίστευτη ευκαιρία και σφυρίζει τώρα το τέλος της αναμέτρησης.